Ναι. Τώρα πάτε την τηλεόραση όμως, γιατί και οι δύο τη θίξατε με έναν τρόπο. Δεν ξέρω αν η Άννα Μαρία τοποθετεί τον εαυτό της τηλεοπτικά κάπου. Αν υπάρχει κάποιο project που θα ήθελε ενδεχομένως να παρουσιάσει, να συμμετάσχει. Ναι, δεν θα σε ρωτήσουμε αν έχεις πρόταση. Όχι, η αλήθεια είναι ότι κάτι γράφτηκε προσφάτως. Αλλά. Δεν είμαστε αγενείς. Δεν ξέρω πρώτον αν θέλει να γίνει πιο συγκεκριμένη, να μας δώσει μια είδηση εδώ στην περιφέρεια, στο μεγαλύτερο κανάλι της περιφέρειας. Στο καλύτερο εκπομπή, το καλό μεσημέρι, που είναι και καλό μεσημέρι, σεμνό, έτσι, με σεβασμό προς τον τηλεθεατή, με κανένα υπονοούμενο. Δηλαδή, έχω ακούσει κάτι καλό μεσημέρι και κάτι άλλο, Άκη, το οποίο έχει ένα υπονοούμενο τώρα μεσημεριάτικα. Τι μηνύματα περνάμε τώρα, με μικρά παιδιά βλέπουν την εκπομπή. Όπως και να έχει, ναι, ας επανέλθουμε. Λοιπόν, από τα σχόλια του κόσμου, γιατί πρέπει να αφουγκραζόμαστε το παλμό του κόσμου και τα θέλω του κόσμου. Γιατί αυτό είναι που θα πάρει το τηλεκοντρόλ και θα μας επιλέξει ή θα μας επιλογή του, διαγράψει. Εκείνος ξέρει τι θα κάνει. Ωραία. Αυτό μου λέει ο κόσμος, ότι του αρέσει, ότι του προκαλώ αυτή την αμεσότητα, ρε παιδί μου. Γιατί αυτό είναι, θεωρώ, το συστατικό που πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος που δουλεύει μπροστά στη τηλεόραση. Γιατί υπάρχει και μία απόσταση, είναι το γυαλί. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος που είναι απλός και αληθινός και έτσι έχει αυτή την αμεσότητα, ναι, κερδίζει τον κόσμο. Και αυτό μου λένε. Ότι αν όλα πότε θα σε δούμε στη τηλεόραση, εντάξει, λέω παιδιά, θα δούμε τώρα. Ο κόσμος αγαπάει, αλλά σε επαγγελματικό επίπεδο την έχεις την πρότασή σου, δεν μπορεί να μην την έχεις. Έχεις την προσέγγιση τουλάχιστον, την κρούση, θα το θέσω καλύτερα. Και πριν το Κοκλώνη, πριν την πρόταση του κυρίου Κοκλώνη, μου είχε κάνει το Sky, του Big Brother, δηλαδή η παραγωγή του Big Brother, ναι, να παρευρίσκομαι κάθε Σάββατο, σε κάθε live, και να κρίνω τους παίχτες. Θα ήθελες να το κάνεις αυτό όπως το έκανε, ας πούμε, ο Ανδρέας Μικρούτσικος? Όχι, Παναγία μου, και μην μου λέτε αυτό το όνομα. Να μην σου λέω αυτό το όνομα, Όχι, υπάρχει μια μηδέα, αγάπη. Μεγάλη, πολύ. Δεν έχουν φτιάξει δηλαδή σχέσεις ούτε αυτή τη στιγμή. Δεν τον έχω συναντήσει αυτόν τον άνθρωπο καθόλου, γιατί και δεν σου κρύβω ότι θα ήθελα να πάω να του πω τι έγινε, κύριε Ανδρέα, τι έχετε μαζί μου δηλαδή, πραγματικά, τι δεν σας αρέσει. Δεν σας αρέσει το στυλ μου, θέλετε κάποιον άνθρωπο έτσι λίγο να προκαλεί. Να προκαλεί με το σώμα του, να προκαλεί με το στόμα του, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο να πω. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί δεν με συμπαθεί. Τέλος πάντων, άστον εκεί που είναι. Αλλά δεν το έκανες λοιπόν αυτό, το κόνσεπτ, κάθε Σάββατο. Όχι, όχι, δεν δέχτηκα. Μα δεν σου ταιριάζει κιόλας, Άννα Μαρία. Μα δεν συμφωνήσαμε και δεν μου άρεσε και πολύ το κόνσεπτ αυτό. Δεν ήθελα να κρίνω τα παιδιά, να ζω αυτό που έζησα. Να κάνεις αυτό που βίωσες. Κοίταξε, θα μου άρεσε η ψυχαγωγία, γιατί θέλω να κάνω και τον κόσμο να γελάει, να χαμογελάει, να αφυπνιστεί και λίγο, να σκεφτεί. Όχι σε ψυχαγωγικό παιχνίδι. Α, ψυχαγωγική ζώνη. Και σε παιχνίδι θα μου άρεσε. Α, και σε παιχνίδι, Ναι, καλέ, γιατί θα έχω έτσι επαφή με τον κόσμο. Άλλο που δεν θέλω εγώ τώρα, με τον κόσμο μου. Ναι, για να προκαλούμε γέλιο. Διότι αυτό θεωρώ ότι λείπει από την τηλεόραση. Λείπει το γέλιο, παιδιά. Λείπουν οι κωμικές, οι σειρές. Δεν ξέρω, έχουμε βαρεθεί λίγο, λεφτή μιζέρια, κάθε μέρα προβλήματα. Μάλιστα. Θα ήταν πολύ ωραία όμως, αλήθεια, τώρα το σκεφτόμουν, εγώ τώρα σαν διευθύντρια προγράμματος, θα ήσουν πάρα πολύ ωραία σε παιχνίδι, ειλικρινά. Έχεις όλα εκείνα τα στοιχεία και τα συστατικά που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να δει κάτι και να περνάει καλά ταυτόχρονα, να μην κουράζεται και να μην αγχώνεται. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο νομίζω μπορεί να συμβεί στην τηλεόραση. Να σε στρεσάρουν περισσότερο από όσο ήδη είσαι στρεσαρισμένος. Δεν το θέλουμε αυτό. Όχι, δεν το θέλουμε αυτό καθόλου. Συγκεκριμένα πράγματα, όμορφα πράγματα, προσιτά στον κόσμο, εύπεπτα και όχι να τον πολυζαλίζουμε τον κόσμο και να χάνετε περισσότερο από ό,τι χάνετε τώρα βλέποντας ειδήσεις και άλλες εκπομπές και κυτρινισμούς κτλ. Υπάρχει κάτι άλλο που δεν ξέρουμε, κάτι που πρόκειται να συμβεί, οτιδήποτε που έχει σχέση. Όχι ακόμα. Άσε να ρωτήσω, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά το βλέπω άμεσα. Όπα. Λευτέρη, ξαναρώτα βασικά. Είναι μέχρι τέλος του χρόνου, του άλλου. Όχι, μαμά, τώρα, μην αγχώνεσαι. Αλήθεια. Εντάξει, δεν έχω κάτι ακόμα προς το παρόν. Όταν είναι, θα το μάθει όλος ο κόσμος. Αλλά νιώθω έτσι μια. Κάτι έρχεται. Μια αγάπη. Κάτι έρχεται. Νιώθω κάτι ωραίο.